κάποιο στο Βαγγέλη, κάντε του μια ένεση καφείνης. Βάλε ένα κρύψου, βάλε ένα τι να λέμε. Τόσα τραγούδια έχουμε. Μαγγέλη, τι έχεις πάθει. Θα λέμε πάνω να σας αρχίσουμε στα τις προξύλιες. Θα τραγουνάμε. Πολύ μεγάλη να μπούσουμε το Βαγγέλη. Κάντε του μια ένεση καφείνης. Να νιώθω ότι ακούω κρατικό ραδιόφωνο 1970. Όχι, είναι πολύ ωραία τραγούδια, αλλά είναι καλοκαίρι, είναι πρωτομηνιά. Είμαστε μεσημεριανή εκπομπή. Χαλό, Βαγγέλη. Κρύψου, Βαγγέλη, κρύψου. Μπράβο, Βαγγέλη. Και πιο δυνατά. Έβαλε του άλλου. Άντε καλά, είναι πιο καλοκαίρι. Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης με το όνομα έχει αγωνία σε ποιο νούμερο θα είναι η εγώκερη σήμερα. Να κάνω μια μαντεψιά. Ναι. Στο 5. Όχι. Καλό είναι το 5, μακάρι να βάλω. Πες μας που θα είναι ο καρκίνος, να σου πούμε που θα είναι εγώ και ο καρκίνος. Λοιπόν, είναι στο 2. Ο καλό μήνα. Ο καρκίνος είναι στο 2. Εγώ θα πω καλό μήνα. Καλό μήνα. Αρχικά και στη συνέχεια θα θυμίσω ότι. Η Σελήνη είναι στον Ταύρο. Είναι στο κρυό. Εντάξει. Σήμερα το απόγευμα στις 7 παρα 20 θα κάνει τη σύνοδό της με τον ουρανό. Και μετά θα είναι κενή πορείας μέχρι αύριο το πρωί. Αυτά τα κενά πορείας δεν μ' αρέσουν. Ναι, κανένα, δεν αρέσουν περίπου. Αλλά, θα ναι. Περάσει τον Ταύρο. Ωραία. Ήλιος και Αφροδίτη σε τετράγωνο με την Ποσειδώνα σχηματίζεται το σταυρό σιγά σιγά στον ουρανό. Στα μεταβλητά προσέχουμε για να έχουμε, δεν λέμε πολλά. Και επειδή οι μέρες είναι λίγο... Geez, αν θέλετε προσωπικές προβλέψεις από έγκριτους αστρολόγους, δεν έχετε παρά να στείλετε τη λέξη κάρμα στο 54822 και θα σας απαντήσουν ζωντανά. Στο 12 η δίδυμη για αύριο, το τονίζω, με πολλή εσωστρέφεια και κούραση. Θα είστε εσωστρεφείς δηλαδή, γιατί τα πράγματα τα βλέπετε κάπως να σας πιέζουν γι' αυτό το λόγο. Και βέβαια δεν έχετε και άδικο, όντως δέχεστε πιεστικές καταστάσεις. Προσέξτε όμως, γιατί έχετε την τάση να παραμυθιάζεστε πάρα πολύ, κυρίως στην προσωπική σας ζωή. Αν κάνετε τώρα μια καινούργια γνωριμία, μην επενδύσετε συναισθηματικά πριν περάσουν από κάποια τεστ οι άνθρωποι που θα γνωρίσετε. Στο 11 η Σκορπιοί. Η αλήθεια είναι ότι θα έχετε αρκετή δυστυχία και αυτό θα οφείλεται κυρίως και στα προσωπικά σας. Θα πιεστείτε, θα νιώσετε άσχημα, θα νιώσετε δυσάρεστα. Θέλω λίγο να προσέχετε, θέλω λιγάκι να συνειδητοποιήσετε ότι τα πράγματα δεν μας κάθονται όπως θέλουμε κάθε φορά. Ανατροπές φαίνεται να υπάρχουν. Επειδή τώρα με τον ανάδρομο Άρη στο ζώδιό σας ανατρέχετε στο παρελθόν και βγαίνουν αποθυμένα στην επιφάνεια, μην τα προβάλλετε στο παρόν. Το έχω πει πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα, επειδή είστε πολύ συναισθηματικοί και γενικά δεν ξεχνάτε, μην κρατάτε και κακίες. Δεν θα βοηθήσουν εσάς τους ίδιους. Στο 10 οι Λέοντες, πολύ άγχος λόγω πολλής δουλειάς. Εδώ βέβαια πρέπει να πω ότι είστε στο 10 γιατί πραγματικά κουράζεστε τόσο πολύ που έχετε αρχίσει και δεν έχετε και διάθεση από την πολλή κούραση. Ωστόσο όμως στην πολλή δουλειά ενέχονται και ευκαιρίες, εγκυμονούν ευκαιρίες. Μπορεί αύριο μεθαύριο να ακούσετε κάποιο ευχάριστο γεγονός ή να κλείσετε για δουλειές για την καινούργια σεζόν. Υπάρχει ευκαιρία, μην το ξεχνάτε αυτό. Στο 9 οι Υδροχόοι, εκνευριστικές καταστάσεις θα αντιμετωπίσετε. Όλο και κάποιος θα βρίσκεται που θα σας πάει τα νεύρα με κάποιον τρόπο. Αυτό εν μέσω πάρα πολλής δουλειάς και που θα σας πιέσει έτσι και αλλιώς. Εστιαστείτε λίγο στην προσωπική σας ζωή. Έχει περισσότερα πράγματα να σας δώσει. Προσέξτε πάρα πολύ. Μην κάνετε σπατάλες, μην παρασυρθείτε από τους πειρασμούς της αγοράς και προστατεύστε τα τη μαλφή σας, γιατί υπάρχει κίνδυνος απώλειας. Στο 8 οι τοξότες. Προωθούνται οι υποθέσεις σας στη δουλειά, αλλά με πάρα πολύ κόπο. Βέβαια, το ευχάριστο είναι ότι μετά από χιλιάδες προσπάθειες που έχετε κάνει, τουλάχιστον θα βλέπετε σιγά-σιγά-σιγά τον κόπο σας να αμείβεται και αυτό είναι κάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον αισθηματικό τομέα, προσέχουμε λιγάκι, διότι με το τετράγωνο της Αφροδίτης και του Ήλιου, με τους πλανήτες Αφροδίτη και Ήλιο να βρίσκονται ακριβώς απέναντί σας στον τομέα των σχέσεων, μπορεί να έχετε λάθος κρίση για το τι συμβαίνει στις σχέσεις σας, άλλοτε ωρεοποιημένοι και άλλοτε να απογοητεύεστε χωρίς λόγο πολύ εύκολα και να παρεξηγήσετε. Προσέξτε λοιπόν τις αντιδράσεις σας. Στο 7 οι ιχθύες.
Προσοχή στην τάση σας να ωρεοποιείτε τις καταστάσεις όπως οι δόνες είναι στο ζώδιό σας. Κάνει τετράγωνο με ήλιο και Αφροδίτη, δηλαδή πραγματικά τώρα άλλα ντάλα βλέπετε μπροστά σας. Η ευθυκρισία σας έχει χαθεί εντελώς. Θα ήθελα να μην πάρετε αποφάσεις κυρίως για την προσωπική σας ζωή, αλλά αν έχετε και επαγγελματικά διλήμματα, καλό θα ήταν να τα κρατήσετε λίγο στην άκρη και από την επόμενη εβδομάδα και βλέπουμε. Στο 6 Παρθένη, επιτέλους τακτοποιούνται κάποιες υποθέσεις σας και επιτέλους ηρεμείτε κι εσείς λίγο. Ωστόσο όμως προσέξτε, γιατί ο σταυρός ο οποίος γίνεται θα σας τσιγκλάει μέσα στις επόμενες ημέρες. Αξιοποιήστε την αυριανή ημέρα που είναι καλή και τη μεθευριανή και μετά βλέπουμε. Είμαι εδώ για να σας συμβουλεύω έτσι κι αλλιώς. Στο 5 η Ταύρη, επικεντρωθείτε στις ανάγκες σας, θα έχετε τις ευκαιρίες να τις ικανοποιήσετε. Η Σελήνη θα βρίσκεται στο ζώδιό σας αύριο και θα σας ευνοεί αρκετά να κάνετε κάτι τέτοιο. Ιεραρχήστε τις προτεραιότητές σας. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρετε μια χαρά, κυρίως στην προσωπική σας ζωή. Αλλά εάν πρέπει να κλείσετε κάποια ραντεβού επαγγελματικού χαρακτήρα, το διήμερο αύριο και μεθαύριο είναι πάρα πολύ καλό. Στο 4 η Ζυγή. Θα είστε πολύ κυκλοθυμικοί και η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε άδικο, γιατί τα θετικά εναλλάσσονται με τα αρνητικά και μάλιστα με ταχύτητες που είναι απρόσμενες, που σημαίνει ότι η κυκλοθυμία σας είναι δικαιολογημένη. Νομίζω ότι τα καλύτερα έχει να τα δώσει τώρα η αισθηματική σας ζωή. Τα κάπως μεγάλη ένταση θέματα έχει να τα δώσει μάλλον η δουλειά, που όλο και κάτι θα γίνεται που θα σας τσιτώσει τα νευράχια. Στο 3 η Κρυή, που επιλύεται οικονομικές υποθέσεις, επιλύεται κάποια οικονομικά σας προβλήματα. Δεν είναι λίγο εδώ που τα λέμε. Θα νιώθετε πιο ασφαλείς, θα πατήσετε πιο γερά στα πόδια σας. Βρίσκετε τον τρόπο να τακτοποιήσετε ή να ρυθμίσετε κάποιες οικονομικές σας υποθέσεις. Η ασφάλεια που νιώθετε σας κάνει καλό και στον αισθηματικό τομέα, γιατί πλέον μπορείτε έτσι πιο ήρεμοι να δείτε την προσωπική σας ζωή και να αφοσιωθείτε λίγο και σε αυτήν. Στο 2 η Καρκίνη, που στην περίπτωσή σας η παροιμία κάθε εμπόδιο για καλό είναι μάλλον η πιο σωστή. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μπορεί και αύριο και μεθαύριο να αισθανθείτε ότι κάτι ανατρέπεται, κάτι γίνεται, κάποιο εμπόδιο μπαίνει στη ζωή σας, κάτι δεν πάει καλά κλπ. Και πάνω που θα πείτε, θα σας βγει το παράπονο και δικαιολογημένα, αμέσως μετά θα συνειδητοποιήσετε ότι ό,τι μπορεί να σας φέρει σαν εμπόδιο το σύμπαν, το έχει φέρει για καλό σας. Αν πάλι το καλό γίνει χωρίς εμπόδιο, ακόμη καλύτερα. Αλλά σας το λέω για να μην ανησυχείτε. Τα πράγματα λοιπόν είναι για σας καλά και στην προσωπική σας ζωή, αλλά ευωδώνονται και οι στόχοι σας και μπορείτε να βάλετε και καινούριους στόχους και να τους προωθήσετε. Ο Άρης, σαν και ανάδρομος, εκεί που βρίσκεται, σας ευνοεί και δεν αποκλείεται να έχουμε μία επιστροφή από το παρελθόν που θα σας καλοαρέσει κιόλας, ερωτικού χαρακτήρα. Οπα. Και επειδή θέλω να κάνω το χατί της Ναταλίας, θα τονίσω ότι όποιος θέλει προσωπική πρόβλεψη μπορεί να πάρει, να στείλει τη λέξη κάρμα στο 54822 και έγκριτοι αστρολόγοι θα σας απαντήσουν ζωντανά. Το ένα να το πούμε ή όχι? Φυσικά και θα το πούμε. Πες το γρήγορα. Λοιπόν, στο ένα η εγώκερη, λατρεμένη εγώκερη, που θα έχετε πολύ ευχάριστες εξελίξεις σε όλους τους τομείς, αλλά κυρίως στον αισθηματικό τομέα. Αν έχετε υποθέσεις με εξωτερικό, με σπουδές, με επιμόρφωση, αν θέλετε να τακτοποιήσετε κάποιες υποθέσεις σας. Προσπαθώ να είμαι σοβαρή, το βλέπετε αυτό. Και αν θέλετε να κάνετε κάποιες επαφές με άτομα τα οποία κυρίως βρίσκονται στο εξωτερικό, οι μέρες αύριο και μεθαύριο είναι μοναδικές. Αξιοποιήστε τις οπωσδήποτε. Τέλεια! Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μάλλον έτσι.